Καλημέρα παιδιά. Την προηγούμενη φορά είχαμε πέσει μερικά γκιστράκια για jigging. Σήμερα πάμε να δώσουμε μερικά για slow jigging, διπλά. Εδώ έχουμε τα υλικά μας. Έχουμε κρυκάκια, αγκίστρια με θηλιά, χωρίς θηλιά, νήμα, τα εργαλεία που θα τα δέσουμε. Πάμε να κάνουμε δύο γκιστράκια σε ένα κρυκάκι πάνω. Θα τα κάνουμε αυτό το μήκος, περίπου. Θα πάρουμε το κουφτάκι μας. Εγώ συνήθως το ένα δεν τα κάνω ίσια ακριβώς. Το ένα του κάνω λίγο ένα μισό πόντο, ένα πόντο πιο κοντό. Θα κάνουμε ένα διπλό. Θα κάνουμε ένα διπλό μονοκόμματο. Θα κάνουμε ένα διπλό εδώ. Θα κάνουμε ένα διπλό μονοκόμματο. Να μην το κάνουμε πολύ. Αυτό το μήκος θα είναι καλό. Εδώ το κρυκάκι θα το περάσουμε μετά. Και εδώ θα κάνουμε ένα διπλό μονοκόμματο, το οποίο θα το περάσουμε σαν κρυκάκι. Ευτυχώς έχουμε αυτό το ταναλάκι που κόβει. Πάμε πρώτα να κάνουμε τα διπλά. Θα πάρουμε τη βελόνα. Θα διπλώσουμε ένα το κομματάκι. Βάλουμε λίγο εδώ προσεκτικά. Έτσι εδώ. Τώρα άμα την ανοίξουμε λίγο, το πιέσουμε ελαφρά, πέρασε. Θα πάρουμε το κρυκάκι το κλειστό. Θα ανοίξουμε λίγο. Θα πάμε εδώ. Δεν χρειάζεται να το κλείσουμε μέσα εδώ πάνω. Πάει μόνο. Στρίψουμε λίγο έτσι. Θα δείξουμε. Το πιέσουμε καλά να έρθει εδώ. Μετά θα πάρουμε λίγο αυτό. Εντάξει. Πάρουμε το άλλο. Πρέπει εδώ στην αρχή να πάει στο κούφιο, μέσα στο κούφιο. Ωραία. Θα το ξέρω εδώ πάνω. Πάρουμε ένα γκιστράκι χωρίς θηλιά πίσω. Θα κάνουμε και ένα με θηλιά. Θα το πιάσουμε έτσι εδώ από δίπλα. Τώρα εδώ
Είναι λίγο μπελάς, αλλά άμα το πιέσουμε λίγο το νήμα εδώ από πάνω, το στρίψουμε λίγο και αυτό τα γκέστα, θα περάσει. Προσοχή, μην καρφώσουμε τα χέρια. Πέρασα. Πάμε τώρα το επόμενο ακριβώς την απέναντι μεριά. Αυτό εδώ με τα δύο περαστώ στο κρυκάκι για το slow. Μάλλον είναι το καλύτερο έτσι που το κάνω. Θα περάσει και αυτό. Εντάξει, πέρασε. Πέρασε και αυτό. Θα πάρουμε την πλουστίτσα. Μία τις στροφούλες εδώ πάνω. Τώρα αυτό μπορούμε να το πιάσουμε έτσι κατευθείαν. Σφίγγουμε λίγο γερά. Μέχρι να μην φαίνεται το νήμα κάτω. Εδώ είμαστε. Την γυρίσουμε τώρα όπως είναι να τσακιστεί. Το σφίξω μία, δύο. Φτάνει. Ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και εδώ απέναντι. Τραβήξουμε λίγο το πάστα και στην αστρώσει καλά αυτό. Πάμε να το τυλίξουμε. Επειδή έτσι είναι μπέρδεμα, μερικές φορές καλύτερα είναι έτσι, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το πιάσουμε πίσω, γι' αυτό το κράτησα εκεί. Εδώ μέχρι να μην φαίνεται το νήμα. Τώρα παιδιά εδώ τι γίνεται, μπορούμε να το βάλουμε έτσι, αυτό εδώ, αλλά μπορούμε να τα γυρίσουμε ή να πάνε και έτσι. Πάμε τώρα να βάλουμε λίγο θερμοσυστηνόμενο.
Πιάσουμε τα κύστερα εδώ έτσι. Πάμε μία κόλλα στιγμής. Μια σταγονίτσα πάνω. Για σιγουριά. Θα αφήσουμε λίγο να στεγνώσει. Λίγο εδώ τέλει αυτό. Πάμε να φτιάξουμε πάλι σε κρυκάκι, αλλά με άλλο τρόπο. Θα πάρουμε το μετάκι, το διπλώσουμε, αφήσουμε κάνα μισό πόντο από τη μία μεριά. Θα πάρουμε την βελόνα πάλι. Λοιπόν, την βελόνα εδώ, πατήσουμε στο δάχτυλο, πεινάμε, μισό πόντο περίπου, ξαναβγάζω έξω. Το κρυκάκι μας. Περασμένο μέσα. Λοιπόν, γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Πάρουμε ένα μηδέν. Κρατάμε εδώ έτσι, πάρουμε παράλληλα, πάμε εδώ από τη μέσα μεριά. Επειδή είναι μόνο εδώ, περνάει πολύ, πολύ πιο εύκολα. Τώρα, άλλες φορές θα τα περάσουμε τη μέσα, άλλες φορές θα τα περάσουμε την έξω, έξω τελικά. Εδώ έτσι πάλι παράλληλα. Το ίδιο πράγμα όπως κάναμε το άλλο. Δεν αλλάζει τίποτα στο δέσιμο. Πιάσω εδώ. Και
Έτοιμο γι' αυτό, θα βάλουμε και ένα πλυκάκι το πάνω. Είναι, εντάξει. Πάμε να κάνουμε και ένα μεθυλιά. Λοιπόν, τώρα αυτό για να το κάνουμε μεθυλιά. Κυκρικάκι τόσο κοντό δεν γίνεται σε αυτό το σύστημα. Εμείς θα το κάνουμε κάπως αλλιώς. Θα πάρουμε αυτό που έχουμε κόψει. Πάμε εδώ. Εδώ με προσοχή να τα ανοίξουμε λίγο. Πέρασε. Το κοιτάξτε πώς θα το φτιάξουμε τώρα. Τώρα αυτός ο κρίκος είναι κλειστός εδώ, δεν χρειάζεται να περάσουμε τίποτα. Θα περάσουμε το νήμα μέσα. Θα πιάσουμε εδώ την κλωστίτσα. Αρχίζουμε λίγο συχτά. Το πιστεύω είναι εντάξει. Περάσουμε δύο τσακιστές πάλι για να σταθεροποιηθεί το νήμα. Κόψουμε. Θα κόψουμε εδώ δύο τώρα εδώ, η θηλιά είναι μικρή, μπορούμε να το περάσουμε και από εδώ πάνω, δηλαδή περνάει μέσα, εδώ. Μια σταγόνα, πίνουμε λίγο να τραβήξει. Στο στελόμενο. Και στον αιώνα τον άπαντο, αμήν. Θα περάσουμε τώρα και τ' άλλο να είναι έτοιμο. Γιατί εδώ, κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Θα περάσουμε, θα έρθουμε στο στελόμενο. Θα περάσουμε το αγκίστρι, από εδώ που μπροστά το περάσουμε. Αυτό έτσι. Εδώ έτσι. Τώρα εδώ, για να πάει ίσα, τι πρέπει να κάνουμε. Τραβήξουμε έτσι εδώ. Πιάζουμε το χέρι αυτό. Το φέρουμε εδώ. Και εδώ. Περάσουμε εδώ έτσι μέσα. Τώρα αν θέλουμε να έχει πιο πολύ νήμα στο κουτσάνι του αγκεστρού, το καρφώνουμε λίγο πιο πάνω. Κοιτάξτε τώρα πώς πήγαμε. Και αυτό εδώ είναι ωραίο το σύστημα, γερό και αξιόπιστο.
πάμε και εδώ. Βάλω ακόμη μία στο εδώ γιατί δεν μ' άρεσε. Πήγε λίγο κόλλα εδώ στον ήλιο και πουλήσαμε. Τώρα αυτό εδώ. Πιάνουμε τα γκίστρα έτσι. Διπλώνουμε. Περνάμε το κρυκάκι εδώ μέσα. Μπορούμε να τα βάλουμε έτσι, αλλά μπορούμε να τα γυρίσουμε και να πάνε και έτσι, άμα θέλουμε. Και έτσι, και έτσι. Αυτά ήταν τα τρία δεσίματα. Υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το θερμοσυστηλόμενο. Τώρα τη μάρκα ήταν. Πού είναι το. Το χαρτάκι. Τέλος πάντων, εντάξει, θερμοσυστηλόμενο διαφανές, λιματάκι, 110 λίβρες, κρυκάκια, αγκιστράκια, με θηλιά, χωρίς θηλιά. Μελώνα. Α, βλέπετε εδώ τα περισσότερα νήματα έχουν και τη μελώνα μέσα εδώ στη συσκευασία. Τώρα, αν έχουμε ένα κοντό πλάνο, θα κοιτάξουμε να βάλουμε πάνω αγκιστράκια, να μην είναι πολύ μακριά. Λοιπόν, εμείς θα κοιτάξουμε αυτό να μην μπορεί να έρθει εδώ πάνω να πιαστεί μέσα. Θα είναι κάπου εδώ. Ενώ σε αυτόν εδώ, ας πούμε, παράδειγμα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Ωπα, ανάρκωση.